Και καμιά δεκαριά ευρωπαϊκά βάλω μου εμείς, ε. Τα βάλω. Τα ευρωπαϊκά έχουμε, πρέπει να είναι δεκα... Μαζί με το μπάσκετ, αυτά του ερασιτέχνη, πρέπει... Πόσο να είναι, πρώτο, 6, 17. Δεν τα με... Τα έχω εδώ γράμμενα, γάμω την πουτάνα μου τώρα. Εμπρός! Κουντοντάκι, ακούς. Έλα. Έλα, Νάκη, καλησπέρα. Γεια. Ο Ανδρέας από τον Μπραχάμι είμαι. Ο Ανδρέας, ο. Ο Ανδρέας από τον Μπραχάμι. Ναι, όνομα. Ανδρέα, ναι, από τον Μπραχάμι, Ρετάκη. Ναι, ομάδα ήθελα να πω. Α, Ολυμπιακός, έχουμε συναντηθεί και στην 7. Ναι, στην 7, μέσα, Ρετάκη, μέσα ή έξω. Μέσα τα είχαμε. Άντε, γεια! Λοιπόν, πάμε. Για να ξέρεις και τι λες. Ναι. Ο Ανδρέας ο Μπραχάμ, ναι. Εμπρός. Μην τρέπεσαι να λέτε ότι σε πάθαμε εκεί. Ναι. Και χιλιάδες τρίλι γαμάνε το τριφύλι, γαμιέται λένε ο Παναθηναϊκός. Να τη χαίρεστε τη θύρα 13, γαμώ το Παναθηναϊκό, γαμώ και τη 13 σας όλοι. Αυτό τώρα που ακούγεται, θα πάτε σαν μία αντιπροσωπεία των οργανωμένων, οργανωμένων που λέει ο λόγος, τέλος πάντων, να του πείτε, ρε άνθρωπε, γιατί μας έβρισες. Είχε δίκιο για μένα. Πήγατε να του κάψετε το σπίτι. Να το βάψετε, να το κάψετε. Δεν θυμάμαι. Και η αστυνομία που ήταν και εκείνη η αστυνομία. Δεν πήγαινε. Ρε, να σας πω κάτι. Καθίστε ρε και στη λεωφόρο δίπλα στη Γαδά να τα λέτε κιόλας. Που να τρέχετε στο Ρέντι. Μαλάκες θα πιαστείτε, σας το λέω. Που να τρέχετε στο Ρέντι. Καθίστε εκεί. Τα λέτε που τα λέτε. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Ναι. Δημήτρης από Ξάνθη, Πανσεραϊκός. Πανσεραϊκός. Ναι. Ναι, και τι θες να πούμε, ρε, για τη Β' Εθνική. Όχι, όχι. Ήθελα να σε πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες εδώ. Να μέσα σε πω. Να σε πω, μου είπες. Πιο... Ναι. Ναι, μου είπες να σε πω. Ναι. Να σου πω, λένε. Εντάξει, εμείς οι Σέρρις έτσι λέμε. Α, τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Για πάμε. Ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέει για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Είναι ο πιο συχαμερός λαός. Τι είναι? Και ο πιο συχαμερός λαός, ο πιο μισητός λαός. Ναι. Και ότι νομίζω όλες οι ομάδες, ανεξαρτήτως ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναχαϊκή, ξέρω εγώ, όλοι τους μισούμε. Κοίτα, εγώ δεν θέλω να υπάρχει μίσος. Εγώ λέω ποιος, τι κάνουν στα ψέματα τους. Είναι, γι' αυτό τους μισούμε κιόλας. Εντάξει, έγινε. Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά. Τι θα κάνει ο Πανσεραϊκός τώρα? Εγώ βλέπω υποβιβασμό, δυστυχώς, γιατί με αυτόν τον προπονητή που έχουμε... Ποιος είναι? Ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του, πάντως είχε ρίξει πολλές ομάδες. Από Ελλάδα είναι? Ναι, ναι, Έλληνας, ναι. Α, Έλληνας. Ένα τελευταίο τάκι, ένα τελευταίο τάκι. Mm. Στην Ξάνθη έχω να πω ότι όντως έγινε χαμός. Πήγα με κάτι φίλους μου Ολυμπιακός, βάλαμε και φωτογραφία, το είδαμε το ευρωπαϊκό. Πήγες από τις 4 στην Ξάνθη, πόση ώρα είναι? Όχι, Ξάνθη μένω, Ξάνθη μένω. Α, Ξάνθη μένεις. Ναι, 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 και το είδα κιόλας. Έγινε χαμός, ναι. Και έγινες Πανσεραϊκός και όχι Ξάνθη. Οι γονείς μου κατάγονται από τις Σέρρες Ελαίος, είμαι απλά μενοξά. Α, εντάξει, να είσαι καλά εσύ και οι γονείς. Καληνύχτα, κύριε Τάγη, καληνύχτα. Γεια σου, αγόρι μου, να είσαι καλά εσύ και οι γονείς σου και φαίνεσαι πολύ καλό παιδάκι. Λοιπόν, κάτι θέλω να πω τώρα όμως. Όχι το 130, 131-19, κάτι άλλο θέλω να πω, θα το πούμε πιο μετά. Λοιπόν, εμπρός. Ναι. Ναι. Έλα, Τάκη. Εδώ είμαι. Ο Φούφωτος είμαι. Μπράβο. Πάρτε και το κουζεσκούφωτο. Λοιπόν. Μπράβο, ρε Φούφωτε.
Λοιπόν, κάτσε τώρα. Α. Στην κατοχή φιλικό με την Γκεστάμπο. Τώρα φέρετε τους Τούρκους, τους φέρνετε στην Ελλάδα. Ένας λαός που μισεί τους Έλληνες, που ο λαός ο δικός μας έχει σφαγιαστεί από αυτούς. Έχουν σφαγιάσει και την Κύπρο, έχουν σκοτώσει πάρα πολλούς και γυναίκες με έγκυο ήταν και παιδάκια και αυτά και εσείς τους φέρνετε εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτοί χαίζονται να έρθουν εδώ που χαίζονται, που θα έρθουν μια νύχτα. Μια νύχτα θα έρθουν να μας χάσουν τα αρχίδια. Και εσείς τους φέρνετε στην Ελλάδα. Ρε, δεν λέω, ο αθλητισμός ενώνει τους λαούς. Αλλά αυτός δεν είναι λαός. Δεν είναι λαός αυτός. Και ούτε Τούρκοι είναι. Είναι πώς το διάλογο που έχουν έρθει. Από τα βάθη Μογγόλοι είναι. Μογγόλοι είναι. Και ο Κεμάλ και τα αρχίδια μου τα δυο. Μογγόλοι είναι. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Εγώ είμαι ο Έκτορας Ολυμπιακάρα από την Καλλιτεχνική Πόλη. Εντάξει, καλό βράδυ, αγόρι μου. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Έκτορα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και με τη Χούντα τότε η Δέσποινα σας πήγε που γιορτάζετε τη Δέση, το τελικό. Τώρα με τον Άγιαξ θα γιορτάζετε πάλι, θα γιορτάζετε. Εμείς γιορτάζουμε μόνο το ευρωπαϊκό. Εντάξει είμαστε. Να ξέρετε ότι η Χούντα τότε, που την επενείτε και την έχετε, πήρε το 30% της Κύπρου. Μουνόπανα. Αυτούς επενείτε. Έτσι, τους χουντικούς που εισβάλανε, αφήσανε τα... και πήραν το στρατό το δικό μας, ο Ιωαννίδης νομίζω, και πήγαν οι Τούρκοι μέσα, από βάση κανονική. Αυτούς έχετε, έτσι. Και αυτοί σας πήγανε, εκεί που το διάλογο σας πήγανε, με τρία παιχνίδια. Για να πάει ο Ολυμπιακός τελικό έπαιξε 19-20 παιχνίδια. Σας πήγατε με τρία και όλα δοσμένα. Τι έλεγε η Δέσποινα, το πληρώσατε και θα το πάρετε. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά ο πρέσβης της τότε Ιουγκοσλαβίας. Στα ελληνικά. Μια χαρά, κύριε Δωμάζο. Που από τότε αυτή η υπερομάδα, γιατί ο Άγιαξ μετά το τελικό έπαιρνε τα πρωταθλήματα στην Ολλανδία. Αυτή η υπερομάδα με το γονιό, το Σούρπι, μιλάει, κλαίει ο κάθε επικραμμένος. Τον Αντωνιάδη, καλό παιδί, δηλαδή άμπαλοι ρε παιδί μου, άμπαλοι. Άμπαλοι όλοι. Όλοι. Από το εκείνο το μαύρο τελικό της Χούντας, πήρατε πρωτάθλημα μετά από 9 χρόνια. Και παίζανε οι ίδιοι παίζανε για 5-6 χρόνια ακόμα. Τι έγινε. Τι έγινε. Δεν θέλατε πρωτάθλημα μετά, ε. Λέγατε, πήγαμε εκεί, μας πήγε η Χούντα, τώρα τέλος. Που για 2 χρόνια μετά από τότε ήταν η Χούντα ακόμα εδώ. Αλλά υπήρχε ένας πολύ μεγάλος πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο δοξασμένος και Θεός συγχωρέστον, ο Νίκος Γουλάνδρης, που σας ξέσκησε τον πάτο. Καταλάβατε ή δεν έχετε καταλάβει. Παρ' όλα αυτά ο Πατακός έδιωξε το σιδέρι για να μην βάζει αλλαγό στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Τον έδιωξε. Πήγε στην Άντβερπ, Βέλγιο. Έδιωξε το Ρωμέν Αργυρούδη για κομμουνιστή. Είναι αυτό που σας έβαλε τον κόσμο στη Λεωφόρο, το 01. Ακόμα το ψάχνω, Κωνσταντίνο, να δει που πήγε. Έδιωξε τον Μπούκοβι. Καταλαβαίνετε, ρε, εγκληματίες του ποδοσφαίρου, του ελληνικού αθλητισμού, τι έχετε κάνει. Τα καταλαβαίνετε ή δεν τα καταλαβαίνετε. Εμπρός. Γελάτε εσείς, που στράγια. Ναι. Ναι, έλα. Γιώργης από τα Χανιά. Ναι, ομάδα.
Ολυμπιακός. Ναι. Τακί, κακό πράγμα η Φρυμπακόφτη. Τι. Κόφτη. Τι λες, ρε. Κάνει διακοπές. Πάμε σαν δύναμη. Είναι και μακριά τα Χανιά. Εμπρός. Από εκεί, από τους Απελοκήπους, θα πάρει κανένας τους Παναθηναϊκούς, αν και οι Απελοκήποι είναι όλοι κόκκινοι. Τέλος πάντων. Εμπρός. Η Δέσποινα. Γιατί εγώ είμαι ΑΕΚ. Βρέθηκα και στο Γουέμπλεϊ. Για πέστε μου και την ιστορία με τον Ερυθρό Αστέρα, αν μπορείτε, γιατί μ' άρεσε. Ο Ιουγκοσλάβος εδώ, ο Πρέβης, εδώ ο Πατακός. Και βεβαίως η αγωνία να μην μπει γκολ από τους ξένους, πια δεν ήταν το 3-0. Για την πρόκριση αισθάνθηκα ότι δεν αισθάνομαι καλά. Λέει ο κύριος Πατακός που ήταν δίπλα μου. Τι λύσαξες για να με καθησυχάσεις, λοιπόν, μου λέει, το πληρώσαμε και θα το πάρουμε το παιχνίδι. Και του κάνω, μα του Θεού, του λέω, είναι ο Πρέσβης δίπλα μου και μου λέει, δεν ξέρει ελληνικά γρή. Και μου λέει ο Πρέσβης απ' την άλλη, εκείνη τη μέρα είχα βγάλει, μου λέει ο Πρέσβης, μη στεναχωρήσετε, κυρία Παπαδοπούλου, το πληρώσατε και θα το πάρετε στα ελληνικά. Εντάξει είμαστε. Λέω, Πατάκος, ρε Δέσποινα, να μην κάνεις έτσι. Θα πεθάνεις, ξέρω, ε. Θα του πληρώσω να το πάρουμε. Ε, του λέει, ακούει ο άλλος. Δεν ξέρει. Ένα μπουρδέλο είστε. Και η τότε Χούντα και εσείς βάζανε. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Ναι. Και στην Οπαπαρίνα, γάμο τη Φιωρεντίνα. Ναι. Έλα. 13. Ναι. Λοιπόν, μάγκες μου, καλό βράδυ.